Σήμερα θα φτιάξω ένα γλυκό. Είναι ιδιαίτερο γιατί το βασικό υλικό που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτό εδώ το καρύδι. Είναι μια ποικιλία καρυδιού, το πεκάν. Αν δεν το βρείτε, μπορείτε ακριβώς την ίδια συνταγή να τη φτιάξετε με καρύδια. Απλά έχει τέλειο σχήμα, όμως η γεύση του δεν αλλάζει πάρα πολύ από το καρυδιού. Λοιπόν, η βάση που θα χρησιμοποιήσω για αυτή την τάρτα παύλα πίτα είναι ζύμη φωλιάτας. Με τη μία στο φούρνο, δεν θα κάνω την κλασική διαδικασία που κάνουμε στις τάρτες, να φτιάξουμε δηλαδή πρώτα τη βάση, να την ψήσουμε και μετά να βάλουμε μέσα τη γέμιση. Κατευθείαν όλα μαζί. Οπότε αυτό κάνει τη συνταγή μας ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο γρήγορη. Τα πεκάν ή τα καρύδια τα έχω καβουρδίσει στο φούρνο στους 160 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά. Αυτό κάνει πιο νόστιμα τα καρύδια και γενικά τους ξηρούς καρπούς. Θα χρειαστώ ένα φύλλο σφολιάτας. Φρέσκια σφολιάτα χρησιμοποιώ, έχω όμως πάντα και κατεψυγμένη στην κατάψυξη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Η οποία σφολιάτα είναι ιδανική και για αλμυρές συνταγές, αλλά και για γλυκές, όπως αυτή που θα κάνω τώρα. Λοιπόν, τώρα ανάλογα με το μέγεθος του σκεύους που θα χρησιμοποιήσω, θα χρειαστώ ή ένα φύλλο ή δύο. Θα δω τώρα. Αν η ταρτιέρα ή το ταψί που θα χρησιμοποιήσετε είναι μεγαλύτερο από αυτό, τότε μπορεί να χρειαστεί άλλο ένα φύλλο. Τώρα, κάτι πολύ σημαντικό για τις φόρμες ή τα ψιά που χρησιμοποιούμε και δεν είναι αντικολλητικά. Θα περάσω τη φόρμα με λίγο βούτυρο και θα ρίξω άχνη ζάχαρη. Θα μπορούσα να βάλω αλεύρι. Θα μπορούσα να βάλω και ζάχαρη κρυσταλλική. Απλά η άχνη δίνει μια πάρα πολύ ωραία γυαλάδα όταν ξεφορμάρω το γλυκό μου. Και θα τεινάξω την άχνη που περισσεύει. Και πιάνω τώρα τη σφολιάτα μαζί με το νάιλον. Με ένα μαχαιράκι θα κόψω προσεκτικά ό,τι περισσεύει από τη ζύμη. Και θα φυλάξω τη ζύμη μέσα στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσω τη γέμιση. Τώρα για τη γέμιση. Θέλω ένα μεγάλο μπολ φυσικά για να βάλω όλα τα υλικά. Πού έχω μεγάλο μπολ? Α, το καλύτερο μεγάλο μπολ είναι ο κάδος του μίξερ. 4 αυγά. Γιατί έκανα έτσι. 4 αυγά. Ένα σύρμα. Μισή κούπα καστανή ζάχαρη. Μισή κουταλιά του γλυκού, κάρδαμο, μία βανιλίνη, κανέλα σε σκόνη, μισή κουταλιά του γλυκού, αλάτι, 1/3 κουταλιάς του γλυκού, μισή κούπα βούτυρο λιωμένο, 4 κουταλιές της σούπας μέλι, τζίντζερ και θα τρίψω μέσα στο μείγμα περίπου μία κουταλιά της σούπας. Σοκολάτα, κουβερτούρα, μισή κούπα λιωμένη. Σε μπεν μαρί, όλοι ξέρουμε τον μπεν μαρί τι είναι. Όταν πέσει λοιπόν θερμοκρασία, συνήθως σε αυτού του είδους τις πίτες, τα αυγά τα φρατεύουμε, τα βάζουμε στο μίξερ για να γίνουν αφράτα. Αυτό το κάνουμε σε περίπτωση που θέλουμε η γέμιση να φουσκώσει. Αυτή είναι και η διαφορά ουσιαστικά από το brownie και το σουφλέ. Το σουφλέ έχει χτυπημένα αυγά, ενώ το brownie όχι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν θέλω να σηκωθεί η γέμιση μου, το μείγμα, οπότε τα αυγά δεν θέλω να τα φρατέψω. Δεν χτυπάω λοιπόν πολύ το μείγμα. Βγάζω τη βάση. Απλώνω μέσα τα πεκάν. Ποσότητα που θέλουμε είναι 2 κούπες. Μισή κούπα σοκολάτα κουβερτούρα, σπασμένη σε χοντρά κομμάτια. Και αδειάζω το μείγμα. Και θα ψήσω το γλυκό σε 2 φάσεις. Η πρώτη στους 180 βαθμούς για 15 λεπτά και η δεύτερη για 25 λεπτά στους 160. Και με αυτόν τον τρόπο η σφολιάτα θα φουσκώσει και θα δημιουργήσει στρώσεις από πολλά λεπτά φύλλα. Και βάζω χαμηλά την πίτα γιατί θέλω να παίρνει θερμοκρασία από την κάτω αντίσταση για να γίνει πρώτα απ' όλα η βάση τραγανή. Α! Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό όταν φτιάχνουμε τέτοια γλυκά και συγγνώμη που λέω συνέχεια είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι να τα αφήνουμε να κρυώσουν λίγο για να μπορέσει να σφίξει η γέμιση και να κόβεται. Τώρα είναι ακόμα λίγο ρευστή. Παρ' όλα αυτά, εγώ υπομονή δεν έχω. Οπότε, μαχαίρι. Εντάξει, χωρίς πολλά-πολλά, είναι πολύ καλή. Και όπως είναι τώρα ζεστή,
λίγη σαντιγή ή λίγο παγωτάκι. Θα ταιριάζανε τέλεια, νομίζω. Για τη σοκολατένια τάρτα με πεκάν. Περνάμε μία φόρμα με βούτυρο και άχνη ζάχαρη. Απλώνουμε στη βάση της φόρμας τη φρέσκια σφολιά τακανάκι και τη βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τα αυγά, την καστανή ζάχαρη, το κάρδαμο, τη βανιλίνη, την κανέλα, το αλάτι, το λιωμένο βούτυρο, το μέλι, λίγο τζίντζερ και τη λιωμένη σοκολάτα. Απλώνουμε πάνω στη σφολιάτα τα πεκάν και την κουβερτούρα σπασμένη σε χοντρά κομμάτια και ρίχνουμε από πάνω το μείγμα που ετοιμάσαμε στο μπολ. Ψήνουμε το γλυκό στους 180 βαθμούς για 15 λεπτά και στη συνέχεια χαμηλώνουμε στους 160 για άλλα 25. Αφήνουμε την τάρτα να κρυώσει για λίγα λεπτά και σερβίρουμε. Η πιο λαχταριστή σοκολατένια τάρτα είναι έτοιμη.